Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε στην πόλη μας. Το όνομά σας, αν θέλετε, πείτε μας. Γρηγόρης Ντάφλος. Κάθε κύριε, μέρα, κάθε κύριε μέρα. Γρηγόρη, έχετε φέρει Κορεάτους, νομίζω. Ναι, ναι, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έρχεστε κάθε μέρα. Κάθε από μέρα. Αθήνα έρχεστε. Ναι, από Αθήνα, γιατί κάνουν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου αυτοί. Για αυτόν τον λόγο. Και το θεωρούν σημαντικό να έρθουν στην Κόρινθο και να έρθουν στον Άγιο. Είναι ο Άγιος Παύλος εδώ πέρα. Μάλιστα. Αυτοί, επειδή ενδιαφερόμαστε σαν Κορινθιακό μέσο ενημέρωσης, ναι, μπορούν να μείνουν εδώ στην Κόρινθο, να παναψωνίσουν. Όχι, δεν μπορούν, γιατί μας απαγορεύουν. Έχει και πινακή, θα απαγορεύεται ουσιαστικά πούλμαν. Συγκεκριμένα αφήνουν διπλοπαρακάρουν μέσα, εμείς δεν μπορούμε χώρο να περάσουμε. Και αντί να γράψουν διπλοπαρακαρισμένα, να γράφουν εμάς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και η αστυνομία λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Απευθυνθήκατε στην αστυνομία να περάσετε και να παρκάρετε κάπου να μείνουν οι άνθρωποι στην πόλη. Καλά να παρκάρουμε, δεν μπορούμε να περάσουμε, όχι να παρκάρουμε. Ούτε να περάσουμε. Να περάσουμε από τα τριπλοπαρκαρισμένα και αντί να γράψουν τα τριπλοπαρκαρισμένα, γράψανε εμένα την προηγούμενη φορά, γιατί απαγορεύεται να περνάμε μέσα την πόλη. Και μας ζητάνε συνέχεια άνθρωποι να πάνε να δουν λίγο την Κόρινθο μέσα πώς είναι και δεν μπορούμε. Και δεν μπορείτε να τους πάτε μέσα στην πόλη. Το γύρο από ό,τι καταλαβαίνετε. Από την παραλία. Ερχόμαστε εδώ, ξαναφέρουμε. Δηλαδή φέρνετε τους τουρίστες καθημερινά εδώ. Κάθε μέρα μα δείτε εδώ πέρα, έχει 3-4 πούλμαν κάθε μέρα εδώ πέρα. Και δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στην πόλη, να αφήσουν και άνθρωποι 5 δραχμές στην πόλη να γνωρίσουν την Κόρινθο. Απαγορεύεται. Έχει πινακίδα δήμαρχος εδώ πέρα και από εκεί έχει πινακίδα ότι απαγορεύεται το τουριστικό λεωφορείο. Και ξαναφεύγετε πάλι δηλαδή. Ξαναφεύγουμε όπως είμαστε, ξαναφεύγουμε πάλι από παραλιακά να φύγουμε. Και θα πάτε σε κάποια άλλη πόλη να σταματήσετε για φαγητό κάπου αλλού. Αρχαία Κόρινθο. Μα ζητάνε εδώ πέρα, αλλά δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει. Άμα δείτε τώρα κάτω να πάτε, είναι διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα. Και αντί να γράφουν αυτούς, δυστυχώς γράφουν εμάς, γιατί να απαγορεύεται και πέρασε από εδώ μέσα. Και το κάνουμε εμείς, το κάνουμε για να δουν ο κόσμος μας ζητάει την Κόρινθο. Και έχουν φτάσει σε σημείο να τσακωθούμε και τροχονόμους με τις μηχανές που γυρνάνε. Γιατί μπήκε εδώ μέσα. Εμείς θα εδώ πέρα, κοιτάξτε το χάλι εδώ πέρα. Κοιτάξτε ναι, το χάλι. Ναι, θα γυρίσω τώρα την κάμερα να πάρει αυτό το πράγμα, μάλιστα. Δεν μπορείτε, να παρκάρετε. Ναι. Πουλάνε αυτοκίνητα. Ναι. Βάζουν τα αυτοκίνητα που είναι να πωληθούν, ναι. Μπροστά από τον Απόστολο Παύλο και εσείς δεν μπορείτε να παρκάρετε. Όχι, όχι, είναι καθημερινό το φαινόμενο. Καθημερινό. Καθημερινό. Τι θα ζητούσατε από τον Δήμαρχο της πόλης, από τους υπεύθυνους της πόλης, του Τουρκία. Δηλαδή. Εφόσον ερχόμαστε εδώ πέρα, μία θέση εδώ πέρα. Να υπάρχει ένα πούλμαν ακριβώς. Βέβαια. Και να αφήνει τα τουριστικά να μπαίνουν μέσα να βλέπει ο κόσμος στην Κόρινθο. Και να έχει και μία θέση πούλμαν μέσα στην πόλη, όπως είναι σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Να μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο, έστω να φύγω εγώ να το επιβάσω, να κάτσουν λιγάκι και να γυρίσω να τους πάρω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους αφήσω. Αλλά να μπορείτε να σταματήσετε. Αλλά δεν υπάρχει να σταματήσουμε πουθενά. Πήγα στο Δημαρχείο τώρα, δεν γίνεται εκεί πέρα. Δεν μπορούμε ούτε να στρίψουμε. Πουθενά. Κοιτάξτε. Και εδώ γελάνε ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι μόνο οι Κορεάτες και οι Γερμανούς φέρνουμε. Έτσι, γιατί είναι καθολικοί άνθρωποι. Ναι, ναι. Ξέρετε, και κάνουν όλοι αυτοί. Και κάνουν τα βήματα από όλο. Γελάνε με τα γάλια μας. Και όταν γράψανε εμένα, απορούσαν οι άνθρωποι. Λέει, είναι δυνατόν. Σε ποια πόλη, απαγορεύεται να πλέσει το τουριστικό λεωφορείο. Που μέσα από την πόλη. Μόνο στην Κόρινθο υπάρχει αυτό. Καλημέρα σας. Μιλάει Μαρίνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε στην Κόρινθο. Α, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ηλεκτρονική εφημερίδα τηλεόρασης fedona.gr. Ναι, τα βγάλει φωτογραφία. Σας αρέσει εδώ ο Απόστολος Παύλος που φέρατε. Ναι, πάρα. Κυρίως δεν μπορούμε να πάμε την Κόρινθο. Όμως δεν μπορείτε να σταματήσετε μέσα στην πόλη, έτσι δεν σας αφήνουν να περάσετε μέσα στην πόλη. Μέσα πολύ, είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ άσχημα αυτό. Γιατί όλο είναι παρκαρισμένα και δεν αφήνει να περάσουμε. Και είναι κρίμα γιατί ο κόσμος θα έμενε μέσα στην πόλη, θα γνώριζε. Γιατί όλο αυτό το κόσμο έρχεται βήματα του Αποστόλου Παύλου. Και θα άφηνε και λεφτά στην πόλη, έτσι. Βέβαια, θα ψώνιζε, θα γνώριζε. Πόλη και Ελλάδα, όλα. Και φαγητό, όλα. Τι θέλετε να πείτε εδώ, αστυνομία, δήμαρχο, τι να κάνουν για να έρχονται τουρίστες και μέσα στην πόλη. Να προστατεύσει λίγο. Τον τουρισμό. Τουρισμό, ναι. Και το πάρκινγκ εδώ. Να, εδώ μπορεί να παρκάρει λίγο. Γιατί εδώ θέλει να κάτσει λίγο παραπάνω, δεν μπορεί να κάτσει γιατί δεν έχει πάρκινγκ. Γιατί το φωνάζει. Περνάει περαστικό, βουρίζουνε, φωνάζουνε. Μας τα είπε και ο κύριος Γρηγόρης. Καλή σας μέρα.